Πετάνε συνήθως χαμηλά, οπότε είναι εύκολο να τα αυτόσουμε. Ωραία. Και βλέπετε, κατευθείαν βγήκε ένα. Να το δούμε λίγο. Και με κάνει και άγκρο. Ωμέγα, κάπου. Κάτι ρίχνει. Όχι! Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο Ark Gaia 2. Καλησπέρα. Λοιπόν, εχθές κάναμε live stream στο τρόβο και κάναμε λίγες δουλίτσες στη βάση. Ήταν μια λίγο... κράτησε αρκετή ώρα η διαδικασία, ήταν λίγο βαρετή. Δεν ήταν τέλος πάντων να γίνει σε βίντεο, οπότε το κάναμε σε live stream. Λοιπόν, τι κάναμε. Φτιάξαμε και βάλαμε μερικά dedicated storage. Δεν ανοίγω την πόρτα για να μεγαλώσει η αγωνία, καταλάβατε. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, όλα τα dedicated τα βάλαμε στο πάτωμα. Όπως το είχαμε κάνει και σε μια παλιότερη σειρά και μου άρεσε. Και το κάναμε και τώρα. Πάρα πολλά dedicated storage. Ο χαμός του χαμού, ο χαμέ. Παντού όλα αυτά εδώ είναι βανίλα υλικά. Μέχρι εδώ. Μετά έχουμε ένα κενό. Και όλα αυτά είναι υλικά του Gaia. Πολλά υλικά του Gaia. Και έχει και άλλα, απλά δεν τα έχω βάλει. Δεν έχουμε κάτι άλλο, έχουμε αυτά αυτή τη στιγμή. Πολύ πράγμα. Και όλα αυτά εδώ είναι τα βανίλα υλικά. Νομίζω έχει ένα κενό που δεν έχω κάτι άλλο να βάλω. Οπότε έμεινε ένα κενό. Αυτά εδώ είναι κενά γιατί είναι σαν διαχωριστικό, ας πούμε, που διαχωρίζει τα βανίλα από τα modded. Και ναι, αυτά. Λοιπόν, φτιάξαμε. Το είχαμε ήδη φτιάξει αυτό, δεν θυμάμαι. Αυτό εδώ, το οποίο είναι. Το είχαμε δει. Δεν χρειάζεται να σας πω τι είναι, ξέρετε τι είναι. Λοιπόν, εδώ πέρα μπορούμε να κάνουμε grind πράγματα, τα οποία ουσιαστικά μας δίνει διπλάσια υλικά από ότι το απλό grinder. Και ας πούμε έχω μαζέψει εγώ διάφορες βλακίες εδώ, τα πατάμε και βγάζει όλα αυτά εδώ που βλέπετε που είναι πάρα πολλά υλικά. Και αν ήταν να τα αποθηκεύσουμε σε ντουλάπια ή σε vault θα έπρεπε να έχουμε πάρα πολύ χώρο. Γι' αυτό υπάρχει το dedicated, το με το πιστολάκι αυτό στο mod dedicated το πυροβολάω. Και αμέσως όλα πάει και τα μοιράζει σε κάθε ένα από όλα αυτά και πρέπει. Και περισσεύουν κάποια, αυτό εδώ μπορεί να ξαναγίνει grind, περισσεύουν κάποια που δεν γίνονται grind και τα νερά επίσης δεν γίνονται grind. Αυτά έχουμε ένα... για να δούμε, το έχουμε? Το έχουμε, αυτό εδώ του Gaia, απλά είναι λίγο μεγάλο και δεν το έχω συνέχεια έξω. Ωραία. Και μπορούμε... όλα αυτά που δεν γίνονται grind εδώ, να τα βάλουμε εδώ. Δεν τα κάνω όλα εδώ γιατί αυτό μας δίνει λιγότερα και δεν συμφέρει. Αλλά αυτά που δεν γίνονται καθόλου, από το καθόλου θα γίνουν εδώ. Τα νερά δεν θα γίνουν ούτε εδώ, ούτως ή άλλως. Αλλά αυτά με το απαγορευτικό θα γίνουν εδώ. Και δεν νιώθω άσχημα γι' αυτό γιατί είναι του mod ουσιαστικά. Αυτό εδώ είναι blueprint. Λέει. Αυτό είναι, δεν ξέρω γιατί το βάλεις εδώ πέρα, είναι copper πούρδα. Το πετάμε κάτω. Ωραία. Όλα τα άλλα, εκτός από τα σακουλάκια, τα οποία δεν γίνονται ούτως ή άλλως τίποτα, όλα τα άλλα, άμα τα πυροβολήσουμε με το dedicated, pop 0 έγινε, όλα πήγανε στη θέση τους. Καταπληκτικό. Το βάζουμε αυτό εδώ πέρα και πάμε να δούμε τα δύο temps που κάναμε εχθές, προχθές είχαμε live. Εχθές είχαμε live, δεν είχαμε βίντεο γιατί είχαμε live. Ένα από τα δύο παιδιά, δεν μπορώ να έχω κάτω χέρια να κάνω. Λοιπόν, Crystal το Edicurus. Δεν ξέρω γιατί μου πρότεινε ο φίλος Εσμεράλτα. Δεν κατάλαβα. Εσμεράλτα λοιπόν, το δεν με νοιάζει κιόλας γιατί δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσω ποτέ. Και ο καταραμένος είναι ο Σπινόσαυρος. Εδώ, Cursed Σπινόσαυρος. Το Cursed στα αγγλικά σημαίνει καταραμένος, οπότε καταραμένος μου το προτείνατε, το έβαλα, πάρα πολύ ωραίο. Τα Cursed ζώα δεν έχουν γένος, οπότε δεν είναι ούτε αρσενικό, ούτε θηλυκό, καταραμένος, ναι. Λοιπόν, εχθές το live stream μας πήρε τόσο πολύ ώρα αυτό που κάναμε, αλλά και αυτό εδώ, θα το δούμε σε λιγάκι, αυτό θα κάνουμε σήμερα. Ναι, μας πήρε τόσο πολύ ώρα που ξέχασα να δοκιμάσουμε το σπινόσαυρο, οπότε βλέπετε ούτε saddle δεν το έχουμε φτιάξει, οπότε... δεν έχω ιδέα πόσο damage κάνει και τι κάνει γενικότερα. Θα το δούμε τώρα μαζί. Ο Cursed, νομίζω τα Cursed ζώα παίρνουν vanilla saddles, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Οπότε, φτιάχνουμε ένα vanilla spino saddle. Έτσι. Και πάμε να το δοκιμάσουμε τώρα μαζί.
να το τεστάρουμε, να δούμε πόσο damage κάνει και αν αξίζει. Ωραία. Με δεξί κλικ σηκώνεται στα δύο πόδια και μπορεί και στρίβει επί τόπου. Απλά πάει λίγο αργά. Ενώ ξανά δεξί κλικ πέφτει στα 4 και πάει λίγο πιο γρήγορα. Όταν είναι στα 4, μισό λεπτό, δαγκώνουμε το στόμα. Όταν είναι στα 2, βαρές φαλιάρες, το οποίο κάνει περισσότερο damage. Ναι. Επίσης παίρνει buff με το νερό και κάνει ακόμα περισσότερο. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά στην πράξη. Εδώ πέρα στο αγαπημένο μας σημείο, το Asgard. Και λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε σήμερα είναι να κάνουμε tame ίσως το δυνατότερο ζώο του mod. Θα το δούμε όμως, θα το δούμε αν τα καταφέρουμε. Λοιπόν, Heavenly Style Caro κάτι. Δεν ξέρω αν έχει τρώει μειωμένο damage ή όχι, για να δούμε. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό, 119, γιατί μόνο τόσο λίγο? Κάνει ωραίο knockback, έχει γρήγορο attack. Α, παίρνει buff αυτό εδώ. Rivalty, το βλέπετε? Το Rivalty είναι επειδή είμαι μεγάλος αποφάγος ζώο. Έχει το ίδιο που έχει το... Παιδιά, δεν πεθαίνει αυτό το πράγμα. Να σηκωθούμε στα δύο. Α, 7-17. Δεν το έκανα τόση ώρα. Ωραία, να δούμε κάτι που δεν έχει buff. Τι είναι αυτό? 123 και στα 2 7-39. Τόσο δεν είναι, σαν. Λοιπόν, 7-39. Πήγε λίγο, ωραία. Πάμε. Βανίλα. Βανίλα ζώο, να δούμε. 7-39. Ωραία. Και του κάνω το Cursed που το χάνει health over time και πάει πάρα πολύ αργά. Λοιπόν, άμα πάρουμε το buff από το νερό. Mm-hmm. Πάμε πάρα πολύ πιο γρήγορα. Και κάνουμε 141. 1600. Όντως τώρα. Περίμενε. Το buff κρατάει για κάποιο χρόνο. Όχι, 850. Δεν ξέρω γιατί έκανα ένα χιλιάρικο. Α, μήπως έκανα στο dam. Όχι, δεν έχει χάσει η health του dam. Πού έκανα ένα χιλιάρικο? Πού είμαι τώρα, στα 2 είμαι. Τώρα κάνω 850. Ναι. Δεν ξέρω που έκανα ένα χιλιάρικο, πάντως κάπου έκανα... Λοιπόν, καλό είναι και το 850. Καλό είναι. Έχω εδώ ένα max elixir, το οποίο δίνει max level στο ζώο μας. Επειδή δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσουμε, έχουμε τον Dodorex. Δεν θα του δώσω καθόλου health. Για τα απλά ζωάκια που παίζουμε εδώ πέρα τριγύρω, νομίζω ότι μόνο μιλιντά μας θα δώσω. Το 5.500 health είναι καλούτσικο. Και το ρίχνουμε στα 4. Περιμένουμε να τελειώσει το buff πάνω από το νερό και να δούμε λίγο πόσο κάνουμε. Δεν ξέρω αν έχει med boost αυτό. 2601. 3800 ήταν η med boost. Ωραία. 3000 όρθιο, τέτοιο. Άμα πάρουμε το buff από το νερό, 744, και άμα σηκωθούμε στα 2. Κοίτα να δεις. Τίμιο. 4,5 χιλιάρικα. Καλούτσικο. Καλούτσικο. Επίσης έχουμε και ένα potion. Τώρα ξοδεύω όλα μου τα potions εγώ, αλλά δεν με πειράζει γιατί είμαστε πλούσιοι πλέον. Έχουμε πολλά υλικά. Είναι ένα... Δεν το έχω μαζί μου αυτή τη στιγμή. Το ξέχασα σπίτι. Ναι, το ξέχασα σπίτι. Τέλος πάντων, είναι ένα potion το οποίο του δίνει imprint. Είναι σαν να είχε γεννηθεί, ας πούμε. Παίρνει imprint. Αλλά πάμε να το πάρουμε και αυτό. Να το δοκιμάσουμε. Γενικά τώρα, παιδιά, που έχουμε φτιάξει και τις φάρμες μας και όλα αυτά, να βλέπετε τώρα ο Σπινόσαυρος ακούμπησε πάνω σε αυτό το τέτοιο και όλα του τα πράγματα που ταιριάζουν στα τέτοια του τα πήρε. Και εγώ αν πατήσω θα μου πάρει τα souls αυτά. Δεν μου το λέει, 7 items πάνω και φύγανε. Παπ. Είδε τι ωραίο. Και κάπου τα έχω βάλει εγώ τώρα αυτά που δεν... Εδώ μέσα τα έχω βάλει. Εδώ. Adult. Να τα. Έχω πάρα πολλά. 8 βασικά, δεν είναι, εντάξει. Μην φανταστείτε ότι έχω καμιά χιλιάδα. Αλλά εντάξει, πόσα θα χρειαστούμε πια. Ωραία. Και πάμε πίσω να δούμε τι θα κάνει. Θα του ταΐσω εγώ ένα που θα του δώσει imprint 100%. Σαν να ήταν από γένα δηλαδή και να το έχουμε κάνει imprint. Αλλά καλό θα ήταν για να πάρει σε εμάς το... Δεν ξέρω, το παίρνει την πουνιά πάνω. Α, την παίρνει την πουνιά πάνω. Ωραία, ίσως δεν χρειάζεται το να το βάλουμε σε μπάλα. Ωραία φίλε, πάει πολύ γρήγορα. Πάει πάρα πολύ. Όρθιος. 7.500. Ωραίο είναι. Ναι, πού είναι το νερό? Εκεί τόσο μακριά ήμασταν από το νερό, νομίζω ότι ήμασταν πιο κοντά. Ήταν άλλο νερό εκεί που ήμασταν πριν. Ωραία,
Πάμε να πάρουμε το buff από το... Νόμιζα ότι έχει νερό. Πού έχει νερό? Το νερό είναι... Να το. Ωραία. Εδώ. Το ξέρω. Αχ, πήρα φωτιά. Λοιπόν, και τώρα κοιτάξτε πόσο πιο γρήγορα πάει. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα. Μισό λεπτάκι να βαρέσουμε κάτι. Ωραία. Και άμα σηκωθώ όρθιος. 8.000... 6... 8.628. Αυτό είναι. 8.628. Μια χαρούλα είναι, μια χαρούλα. Λοιπόν, κάτι το οποίο τώρα θα αναρωτιέστε κι εσείς. Ηλία, γιατί δεν δίνεις ένα τέτοιο ωραίο potion στον Dodor X για να κάνει και εκείνο περισσότερο damage? Πολύ καλή ιδέα. Αυτό ακριβώς είχα σκοπό να κάνω τώρα. Ακούμπα στη βλακία εκεί πέρα. Μπράβο. 9.000 πράγματα. Και αυτά εδώ είναι. Ουσιαστικά βλέπετε, περισσεύουν πολύ λίγα πράγματα να τακτοποιήσουμε, γιατί τα περισσότερα πηγαίνουν αυτόματα στη θέση τους. Αυτά εδώ τώρα δεν γίνονται grind. Απλά θα τα... Όχι, τι είναι αυτό? Γάντια βλακίες, ναι. Λοιπόν, όλα αυτά τα ρούχα και αυτά μην τα πολυκοιτάτε. Θα φτιάξουμε Guardian Armor. Απλά θα το κάνουμε ή στο επόμενο ή στο μεθεπόμενο επεισόδιο κάποια στιγμή. Θα γίνει. Τι έλεγε? Divine Θεριζινόσαυρο Saddle. Είμαστε τυχεροί. Γιατί είμαστε τυχεροί? Γιατί εχθές στο live stream κάναμε τέμι ένα Divine Θεριζινόσαυρο και θα ήθελα λίγο να σας τον παρουσιάσω. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Να τα. Λοιπόν, αφήνουμε το τέτοιο και αυτό εδώ και κρατάμε τον Dodor X και θέλω να πάρω το μαμούθ και θέλω να πάρω και το θεριζινόσαυρο που κάναμε τέμι χθες. Ο θεριζινόσαυρος του έχω δώσει ποτάκι για το imprint, παρόλο που δεν είναι από γένες ή κάτι τέτοιο, του έχω δώσει ποτάκι για το imprint. Λοιπόν, πάμε πρώτα να δούμε τι θα γίνει στον Dodor X εάν του δώσουμε το ποτάκι για το imprint. Θα γίνει και πιο γρήγορος, ενδιαφέρον αυτό, θα γίνει πιο γρήγορος. Που είναι ήδη πολύ γρήγορος, αλλά δεν πειράζει, να κάνουμε. Για να δούμε... τι... Οπα! Έλα εδώ λίγο. Τι είναι αυτό? Dragon. 135. Κακό σου σκότωσα. 7-7-4-4. Περίμενε. Adult. Εδώ. Από 75.000 health... 113.000 health. 15.000... Διπλασία στο damage. What the crap. 15.000... damage. Δεν έχει mutations, έχει απλώς imprint. 15 χιλιαρικάκια damage. Πάρα πολύ ωραίο και είναι και πολύ γρήγορο όπως το περιμέναμε. Αναμενόμενο. Σκοτώνω εγώ τα πάντα. Dreadful ήταν, εντάξει, δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Όλα ένα hit τα έχουμε πλέον. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό που θέλω να δούμε τώρα, πάμε λίγο πίσω. Μάλλον πάμε green. Green Obelisk, ωραία. Έχει πράγματα εδώ πέρα, δεν θα ήθελα να τα χάσω. Ωραία. Ωραία λέω. Έλα λίγο πιο ωραία. Γιατί έρχεται το... Μπράβο. Λοιπόν, αφήνουμε το αυτό εδώ. Δεν πρόκειται να το επιτεθεί κανένας. Εδώ πέρα είναι πάρα πολύ ήσυχο σημείο. Έχει tracker, θα το φωνάξουμε μετά στο σπίτι. Θέλω να σας δείξω κάτι. Θέλω να σας δείξω κάτι. Λοιπόν, χρειάζομαστε πάρα πολύ wood για να βάζουμε σε αυτά τα Beaver Dam, για να μας παράγουν αυτά τα Divine Pearl, τα οποία Divine Pearl μετά τα βάζουμε στο άλλο το μηχάνημα και μας τα κάνει Magic Water στο πηγάδι. Λοιπόν, είχα φτιάξει εγώ το μαμούθ εδώ, του είχα δώσει και Max Elixir και πάει και γρήγορα, του έχω δώσει και Speed, του έχω δώσει και Weight, του έχω δώσει και Damage, του έχω δώσει τα πάντα όλα. Και μαζεύει 3.000 wood από ένα δέντρο. Πάμε να δούμε ξανά. 3.700 wood από ένα δέντρο. 3.100. Ωραία. Λίγο πάνω από 3.000 wood από κάθε δέντρο. Οκ. 3.000 wood από κάθε μισό λεπτό. Και επίσης κάνει και 970 τόσο damage. Έχουμε και το δεξί κλικ που κάνει πιο πολύ damage, αλλά μαζεύει λιγότερο wood. Βλέπετε, 2300. Μαζεύει λίγο λιγότερο wood το δεξί κλικ. Λοιπόν, πάμε λίγο πιο εδώ. Και δεν θα κρατήσω τώρα κάτι από αυτά που έχω πάρει.
Το πετάω και κάτω. Ωραία. Θέλω να σας δείξω λίγο το θεριζινόσαυρο που κάναμε tame στο live stream εχθές. Εδώ. Οπ. Και θα πάρω και το saddle. Ντου-ντου. Θα του βάλω το καλό το saddle. Λοιπόν, δεν έχει πολύ weight όμως. Έχει μόνο 93.000 weight, 94 σχεδόν. Οπότε γεμίζει πολύ γρήγορα. Πάμε σε ένα μπαμπάτσικο δέντρο. Αυτό εδώ το χοντρούλικο. Και θα βαρέσω μια φορά. 44.000 wood. 40.000 wood. Από ένα δέντρο. 41.000. Βλέπετε που στην αρχή γράφει ένα πιο μικρό αριθμό και μετά ανεβαίνει. Πάει, βάρινε παιδιά. Τέλος, δεν πάει άλλο. Α, γέμισε και από slot. Γέμισε και από slot, μαύρισε. Ναι, 300.000 wood. Άμα εξαιρέσουμε λίγο το thatch, στην ουσία είναι κάπου 300.000 wood. Με μερικά κλικ. Είναι απίστευτο, εγώ έμεινα όταν το είδα. Λέω, δεν γίνεται, λέω, τόσο πολύ. Είναι φοβερό. Του έχουμε δώσει, λοιπόν... τι του έχουμε δώσει, λοιπόν. Εδώ είναι όλα. 100 level στο weight. Καθόλου μιλιντάμα. Τίποτα άλλο. Όχι, μόνο 100 level στο weight. Όλα τα level στο weight τα έδωσα, πουθενά άλλου. Απλά του έχω δώσει πάρα πολύ στο harvesting level. Και μαζεύει πολύ περισσότερο. 1100%. 11 φορές παραπάνω από το φυσιολογικό μαζεύει. Γι' αυτό βλέπετε ότι γράφει πρώτα έναν αριθμό και μετά γράφει έναν άλλο. Λοιπόν, να δούμε αν έχουμε τη δυνατότητα τώρα με τον dedicated να τον αδειάσουμε. Να δούμε λίγο πόσο μαζέψαμε έτσι από περιέργεια. Divine Thinness 284.000. Απίστευτο. Τον αδειασά. Γιατί καμιά φορά. Ναι, τον άδειασα. Καμιά φορά πιάνει τον τιτανόσαυρο. Αλλά τον έχω πάλι λίγο πιο πίσω, οπότε είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, θέλω να μου αφήσετε προτάσεις για ονόματα για τον θεριζινόσαυρο. Γιατί θα τον χρησιμοποιώ εγώ συνέχεια. Θηλυκός θεριζινόσαυρος. Και μισό λεπτάκι να διώσω και τα souls από πάνω μου. Poink. Λοιπόν, εγώ τώρα όλα αυτά τα wood. Ωραία. Τα μοιράζω σε αυτά εδώ τα 4, 5, πόσα, 4 είναι. Τα μοιράζω σε αυτά. Άμα δείτε μέσα έχει φτιάξει τέτοια. Εδώ, οπότε εγώ τα διάζω αυτά και μετά τα γεμίζω με wood όλα. Για να μην κάθομαι να τα κάνω όλα αυτά χειροκίνητα, έχω βάλει ένα ωραίο μαγικό κουμπάκι εδώ του S+, το οποίο με το edit μπορούμε εδώ στην πρώτη επιλογή να ρυθμίσουμε τι θέλουμε να κάνει. Να παίρνει wood από το dedicated και να τα πηγαίνει στα divine dam. Οπότε εγώ, εκεί που είναι άδεια, απλά κάνω ένα κλικ και ξαφνικά γεμίζουν όλα. Γεμίζουν όλα τόσο απλά, τόσο αυτόματα. Και παίρνω αυτό, το βάζω εδώ. Και αρχίζει αυτό εδώ να φτιάχνει, τι φτιάχνει, Magic Water. Και όταν φτιάξω το Magic Water, μετά το παίρνω εγώ και το βάζω μέσα σε αυτά τα δύο και φτιάχνει τα κερασάκια που τα δίνουμε στον κερασάκια. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε σήμερα είναι το εξής. Μέσα σε αυτό εδώ το πάρα πολύ όμορφο πράγμα που είναι λίγο περίεργο, είναι ένας δράκος που βγάζει λίγες φωτιές και είναι εδώ ένας κυριούλης με ένα κοντάρι που τον καρφώνει. Λοιπόν, εδώ μέσα... έχουμε τη δυνατότητα να κραφτάρουμε wyverns, tamed wyverns. Έχει τρεις κατηγορίες, τρεις κύριες κατηγορίες. Είναι τα mighty, τα οποία είναι τα κανονικά. Είναι τα rapid, τα οποία είναι γρήγορα. Και είναι τα toxic, τα οποία κάνουν torpor. Από ό,τι έκανα εγώ κάτι δοκιμές στο single player, και οι τρεις κατηγορίες κάνουν το ίδιο damage και έχουν το ίδιο health. Είναι ουσιαστικά τα ίδια ζώα. Οπότε δεν σε συμφέρει να πας για το Mighty, θα μπορούσε να πας για το Rapid, το οποίο είναι ακριβώς τα ίδια, απλώς το Rapid τρέχουν πιο γρήγορα. Τα Toxic κάνουν Torpor, θα κάνουμε και ένα Toxic μετά, αλλά πρώτα θέλω να κάνουμε ένα Rapid. Και έχει εδώ πάρα πολλές κατηγορίες. Εγώ θα ήθελα να πάω στο κλασικό, γιατί είμαι λίγο κλασικός τύπος, θα πάμε στο Scorching Rapid, το οποίο θέλει κάποια υλικά, Divine Scales και... τη λέει Wyvern Scale, συγγνώμη, και Wyvern Wings 2. Ωραία. Αυτά τα μαζεύουμε σκοτώνοντας Omega, με συγχωρείτε, σκοτώνοντας Omega Wyvern. Θα πάρω εγώ μαζί μου το Dodorex, το οποίο μάλλον το έχουμε ξεχάσει κάπου.
Και το ψάχνα τόση ώρα, μην κοιτάτε που δεν το έλεγα. Το σκεφτόμουν, λέω, πού τα άφησα αυτό, πού τα άφησα. Κυρασάκι, όχι, φορκουτόντο. Ωραία, εδώ. Θα κουμπάμε πάνω στο κοντάρι, μπράβο, να τα διάσει. Και, άστα αυτά, δεν μας πειράζει. Θα πάμε να σκοτώσουμε, λοιπόν, πώς γίνεται η διαδικασία, να σας τα εξηγήσω λίγο αναλυτικά από την αρχή. Εδώ πέρα. Υπάρχουν στο χάρτη, δεν υπάρχουν Omega Wyvern, έτσι, δεν βγαίνουν κανονικά. Υπάρχουν αυτά τα Delanese Frost Wyvern. Υπάρχουν μπόλικα τέτοια, τα οποία κάνουν spawn σε διάφορα σημεία, πάνω αριστερά και κάτω αριστερά. Ωραία. Και αφού τα σκοτώσουμε αυτά, μετά εμφανίζεται ένα Omega Wyvern. Και εμείς θα πρέπει να σκοτώσουμε αυτό το Omega Wyvern για να πάρουμε αυτά τα υλικά που μας λείπουν για να κραφτάρουμε ένα δικό μας Wyvern. Πάμε, ξέρω εγώ, στο Blue Obelisk, το οποίο είναι κάτω αριστερά, και να ξεκινήσουμε από εκεί. Βέβαια θα είναι λίγο δύσκολο να με επίγειο ζώο να σκοτώσουμε πετούμενο, αλλά θα δούμε τι θα κάνουμε. Το είχαμε κάνει και στο live stream εχθές αυτό. Γιατί χρειαστήκαμε αυτά τα υλικά για να κραφτάρουμε τη συσκευή που είδατε. Και που είδατε, καταράκτης, ωραία. Ναι, οπότε το έχουμε κάνει ήδη και έχουμε δει πως γίνεται πάνω κάτω. Δεν θα ήθελα κάτι να μου επιτεθεί. Ωραία. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι το εξής. Θα ψάξουμε με το σκάνερ να δούμε κάποιο εδώ κοντινό μας, γύρω στο 75 που είμαστε. Ποιο είναι πιο κοντά. Εδώ, στα ψηλό μικρά level, δεν έχει και μεγάλη σημασία. Ωραία. 74-38 είναι λίγο μακριά. 83-7 είναι καλούτσικα. Λοιπόν, θα πάμε έτσι με τα φτερά. 83 πόσο είπα, 7 μάλλον. Ωραία. Πάμε σχετικά γρήγορα με τα φτερά. Θα τσιπήσουμε λίγο τον γκάμα. Να το 7 το έχουμε. Να το, εδώ είναι. Εδώ είναι. Περίμενε, δώσ' μου λίγο. Ωραία. Και παίρνουμε και το αυτό, εδώ, ωραία. Και αυτά δεν πετάνε πολύ ψηλά, πετάνε συνήθως χαμηλά, οπότε είναι εύκολο να τα αυτόσουμε, ωραία. Και βλέπετε, κατευθείαν βγήκε ένα, να το δούμε λίγο, και με κάνει και άγκρο. Ωμέγα, κάτι ρίχνει, όχι! Νομίζω ότι σκότωσα. Παιδιά! Τι βγήκε! Τι βγήκε! Τι βγήκε! Τι βγήκε! Τι βγήκε! Γκάμα! Φύγε ρε εσύ! Παιδιά, αυτό... Μη στο κάνει save server. Είναι... δεν υπάρχει... Είναι σπάνι... Είναι... Πάμε... Το whatever θα γίνει αύριο. Πόσο torpor! Δεν... μισό... Δεν το ήταν... Τώρα βγήκε. Το Griffin θα πάρουμε. Παιδιά, αυτό είναι από τα πιο δυνατά ζώα που υπάρχουν στο mod. Εδώ. Βελάκια. 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 13. Τι 13. Πού τα κάνουμε τα βελάκια. Απολοάρις. Άρτεμις. Άρτεμις. Έλα, Άρτεμις. Φτιάξε μου βελάκια. Dart. Ωραία. Λοιπόν. Θα κάνουμε τα μεγάλα. Γκάια. Περίμενε λίγο. Κάπα όμικρον. Guardian Spirit. Αυτό εδώ. Metal Arrow Guardian Spirit. Αυτό εδώ. Guardian Spirit. Αυτό εδώ. Τι Spirit. Τι Morph. Ωραία. Αυτό. Τι, ρε παιδιά. Guardian Spirit Frost. Δεν το λες από την αρχή. Frost. Αυτό εδώ. Όχι. Από ό,τι είδα θα χρειαστούμε και κάμποσα Metal Arrow. Οπότε κάνε μια πενιτάδα να έχουμε να βρίσκεται. Και πού ήμασταν. Εδώ ήμασταν. Knockout. Ωραία. Θέλουμε ένα τέτοιο. Θέλουμε 5 τέτοια. Ωραία, θέλουμε 5 shroom. Shroom. Τέτοια.
Θέλουμε 5 poison grenade. Έχω κάποια. Α, όχι, θέλει vanilla poison grenade. Περίμενε. Poison grenade. 5. Μπαμ. Πάει και αυτό. Μετά. Πού ήμασταν. Artemis. Λοιπόν, κάπα όμικρο. Εδώ. 5. Θέλουμε shroom. Shroom. Εδώ. 5. Θέλουμε power. Power. Εδώ. 5. Θέλουμε spirit mutator. Mutator. Αυτό. 5. Θέλουμε spirit morph. Morph. Ωραία. 5. Spirit frost. Frost. Spirit. Ωραία. 5. Θέλουμε spirit acid και... Τι είναι αυτό, Gaia Frost Grenade. Πού το κάνουμε αυτό? Acid. Εδώ. 5. Θέλουμε Spirit Fire και Acid Grenade. Fire. 5. Ω! Oh, τι λες τώρα. Πού ήμασταν. Περίμενε. Θα το πάμε ανάποδο. Όποιο φωτίζει. Αυτό εδώ. Ωραία. 5. Ωραία. Πού είναι αυτά τα Acid Grenade? Στο Άδη. Okay. Ο Άδης πρέπει να είναι αυτός εδώ. Ωραία. Λοιπόν, grenade. Τι έχουμε εδώ? Όχι. Acid grenade. Ωραία. Κάνε 10. Εύκολο. Και θέλουμε και frost grenade, νομίζω έγραφε. Οπότε κάνει και από αυτά άλλα 10. Spirit power. Power. Άμα γράψω spirit... Νομίζω είναι πιο καλά, γιατί μπορούμε να κάνουμε 5. Ωραία. Τέλεια. Και μετά θα μας φωτίσει... Πάλι μπορώ να κάνω 5. Ωραία. 5. Ωραία. Μάλλον. Τέλεια. Μετά, τέτοια. Δεν ξέρω, στην τύχη τα πατάω. Ό,τι μου ανάβει. Ωραία. Μετά, τέτοιο. Μάλλον. Ωραία. Έχουν αλλάξει 100 μορφές αυτά τα βελάκια. Τέτοιο. Έλα. Ναι. Δεν ξέρω. Είμαστε έτοιμοι. Κάπα όμικρον. Όχι. Θέλουμε τα shroom. Ωραία. Shroom. 5. Ναι. Δεν ξέρω τι κάνω, παιδιά. Στην τύχη τα πατάω. Κάπα όμικρον. Εδώ. 5. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Ωραία. Και κάπου φτιάχνουμε και ένα bow, εδώ, Guardian Hunter Bow, 1. Guardian Element 2, δεν είμαι σίγουρος, εδώ στον Ερμή γίνεται. Element, ωραία, για πόσα κάνεις, 1. Oh shit. Λοιπόν, βρήκα ένα Guardian Dodo. Πάμε λιγουλάκι να το σκοτώσουμε έτσι στα γρήγορα. Πού είναι? Εδώ είναι. Λοιπόν, για να δούμε. Δεν θα δυσκολευτούμε ιδιαίτερα μάλλον. Ωραία. Άλλο δύο. Άλλο ένα. Έφυγε. Τέλεια. Τελειότατα. Τα minions λίγο να φύγουν, που δεν είναι απαραίτητο. Το τζερπό απλά φεύγει. Τι φάση. Δεν κάθισε να πολεμήσει. Ένας dragon εκεί αράζει. Πετάει φωτιά στο Guardian Stego. Θα κάνω τη σπόνου όλα αυτά eventually, αλλά δεν πειράζει, τα καθαρίζω λίγο πιο γρήγορα. Λοιπόν, έχουμε αυτό που χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε άλλο ένα Guardian Element. Λοιπόν, εδώ τα έχω πάρει πάνω μου, γιατί τα δίνει πάνω στο παίκτη τα πράγματα. Και ωραία, μπορούμε να φτιάξουμε άλλα 2. Λοιπόν, έτοιμα τα 2. Για πάμε να δούμε πού ήμασταν. Εδώ ήμασταν. Δεν θυμάμαι. Bow. Ωραία. Αυτό εδώ το Hunter Bow θέλουμε. 1. Όπω, γιατί είναι τόσο ακριβό αυτό. Λοιπόν, είναι λίγο... 5 element θέλει συνολικά. Ναι, λοιπόν. Αυτό εδώ μαζί με αυτά τα βελάκια, με ένα βελάκι ρίχνουμε νοκάουτ οποιοδήποτε ζώο. Ένα και μόνο ένα βελάκι θέλει, τίποτα άλλο. Λοιπόν, φουφού, παίρνουμε τον Griffin.
Ωραία. Και επειδή με τα teleport πέρα εδώ θα έχει χαθεί το last remote location, το είχα προβλέψει εγώ και έχω βάλει ένα teleporter εκεί πέρα που ήταν το Dodorex. Και ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχει πεθάνει και ότι ας ελπίσουμε ότι δεν θα το έχει κάνει tame κάποιος άλλος παίκτης. Να το. Ωραία. Λοιπόν, 3. Πέρα εδώ. Είναι στο χίσο, είναι πολύ ακριβά τα βελάκια. Αστόχησα. Μισό λεπτό. Το πέτυχα! Έπεσε! Ωραία. Ωραία, 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 ωραία. Κάτι καίγομαι τώρα, με κάτι μου έκανε το Wyvern. Εγώ αυτό δεν το θέλω. Αυτό είναι Guardian, είναι καλό. Ωραία. Πάμε γρήγορα. 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 Γρήγορα, αγχώνομαι. Πώς λέγεται. Taming. Να το, φάτο, φάτο. Το φάγε, το φάγε. Έγινε. 225. Decaying Dodorex. Απίστευτο. 34 πόντους στο melee damage. 20 στο health. 400.000 αρχικό health. What the crap. Περίμενε. Δεν έχουμε καθόλου χρόνο στο βίντεο. Έχουμε αργήσει χαρακτηριστικά. Αλλά δεν γίνεται να μην δοκιμάσουμε λίγο το αρχικό damage του Dodorex. Εγώ ήθελα να κάνω tame Wyvern. Ήθελα. Σας το είπα από την αρχή. Είχαμε κάνει και προετοιμασία χθες στο live stream. Αλλά παιδιά, αυτό βγαίνει μία φορά. Δεν πρόκειται να ξαναβγεί άλλο. Ήμασταν τυχεροί που το βρήκαμε. Δεν ξέρω τι σάντλ παίρνει αυτό το πράγμα τώρα. Dodo Forgotten. Decaying Dodorex. Στο Νάρι. Πού είσαι, Αριστό. Από εδώ, στα Αλφα. Artemis. Άρης. Dodorex Decaying. Εδώ. Κλικ, κλικ, κλικ. Δεν είναι ακριβό έτσι. Όχι, τίποτα. Ωραία. Dodorex Decaying. Λοιπόν, τα Decaying είναι ένα tier το οποίο, όπως λέει και το όνομά τους, φθήρονται. Δηλαδή, πεθαίνουν, χάνουν... Ω, είναι τεράστιο. Χάνουν health σιγά-σιγά. Εδώ. Passive. Ανεβαίνουμε. Καταπληκτικό. Κάνει θόρυβο. Πάρε ένα tracker. Βλέπετε, αρχίζει και χάνει health σιγά-σιγά. Βέβαια, εντάξει, πολύ σιγά. Αλλά άμα το αφήσουμε έξω για... Πήγα σπίτι. Άμα το αφήσουμε έξω για λίγη ώρα και το ξεχάσουμε και δεν το βάλουμε σε μπάλα, μπορεί και να ψοφήσει από μόνο του. Λοιπόν, πάμε στο Asgard που μας αρέσει κιόλας, να δοκιμάσουμε λίγο το αρχικό του damage. Ο μόνος τρόπος για να το διατηρήσει αυτό το ζώο και να μην πεθάνει είναι να του δίνεις healing potions συνέχεια. 4.000 αρχικό damage. 4.000 αρχικό damage. Λοιπόν, δεν έχω χρόνο τώρα να κάνουμε διάφορα αυτά. Θα του δώσω τα πάντα όλα κατευθείαν. Και adult και 600.000 health, δεν χρειάζεται περισσότερο, 100 level στο melee damage και... Ναι, δεν έχω λόγια, 10.000, περίμενα παραπάνω, 10.000 damage, 20.000 damage, δεν ξέρω γιατί κάναμε 10 πριν, ωραία, 20.000 damage και είναι τεράστιο παιδιά, πιάνει όλη την οθόνη, 20.000, ωραία. Το δεξί κλικ. Πόσο κάνει το δεξί κλικ. Ξέρω πόσο κάνει το δεξί κλικ. Περίμενε λίγο. 1700 κάθε τσικ. Είδα και ένα 2.500 εδώ. Δεν ξέρω από τι ήταν. Παιδιά, είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ. Έχει άλλο. C, X, Q. Δεν έχει άλλο attack. Πού είναι το saddle. Είναι το saddle πάνω στο... Λοιπόν... Αυτό, προτάσεις για ονόματα, αναπάντεχο tame, δεν το περίμενα, δεν έχουμε καθόλου χρόνο, κάπου εδώ κλείνουμε, κάντε like αν σας άρεσε το βίντεο, subscribe αν είστε καινούργοι στο κανάλι, γιατί δεν έχετε κάνει ακόμα παιδιά, πατήστε και το καμπανάκι να παίρνετε ειδοποιήσεις, ό,τι θέλετε να μου πείτε μαζί με ονόματα για το Decaying Dodorex και για τον Θεριζινόσαυρο που είδαμε στην αρχή, ονόματα κάτω στα σχόλια και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας!